Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 26 Δεκεμβρίου και σας καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις ημέρα σε τίτλους. Η Ζηνοβία ρίχνει κατακόρυφα τον υδράργυρο φέρνοντας χιόνια ακόμα και στην Αττική. Χιονοπτώσεις και σε ημιωρινές περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδος προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία. Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα ανάπλασης του Σκορπιού σε υπερπολιτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα VIP κατηγορίας. Ο εκπρόσωπος της οικογένειας Ριμπολόβλεφ μιλά αποκλειστικά στο Ιόνιαν. Με έντονες αντιδράσεις προειδοποιεί ο Δήμαρχος Πύργου αν συνεχιστούν οι πιέσεις για κατασκευή κέντρου φιλοξενίας μεταναστών στο επιτάλιο. Καμπανάκι κινδύνου για την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού σε πολλές περιοχές. Χώρα γερόντων κινδυνεύει να γίνει η Ελλάδα. Ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας με τα καιρικά, καθώς άκρος χειμωνιάτικο θα είναι το σκηνικό τα επόμενα 24 ώρα σε ολόκληρη τη χώρα. Ο χιονιάς που φέρνει κακοκαιρία Ζηνοβία κατεβαίνει στην Νότια Ελλάδα και ήδη οι πρώτες χιονοπτώσεις έχουν σημειωθεί στα ορεινά. Μέσα στο Σαββατοκύριακο τα χιόνια θα κατέβουν ακόμα και στα 600 μέτρα υψόμετρο, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται ήδη σε ετοιμότητα. Έστω και αργά, τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους στις ορεινές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, προσφέροντας λευκά Χριστούγεννα σε όσους βρέθηκαν αυτές τις ημέρες σε χωριά που βρίσκονται σε μεγάλα υψόμετρα. Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιστέρας, στην Αχαΐα, η ξαφνική χιονόπτωση έκανε τους οδηγούς να χρειαστούν αλυσίδες για την κίνηση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένα σημεία, ενώ τα όποια μικροπροβλήματα ξεπεράστηκαν γρήγορα. Τα πρώτα χιόνια ήδη έκαναν την εμφάνισή τους στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο του Τέστιν στο δρόμο Ζαρούχλα Περιστέρα σε αυτό το ύψος. Είναι σε ένα μικρό κομμάτι και βεβαίως και από την Περιστέρα προς το καινοδρομικό. Είναι σε μεγάλο ύψος, πάνω από υψόμετρο των 1000 μέτρων. Το υπόλοιπο δίκτυο δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μπορούν οι πολίτες να επισκέπτονται όλες τις περιοχές. Στην περιοχή των Καλαβρίτων, η χιονόπτωση έντυσε στα λευκά τις πλαγιές του Χελμού, χωρίς όμως ακόμα η ποσότητα του χιονιού να είναι αρκετή για να λειτουργήσει το χιονοδρομικό κέντρο. Το χιονοδρομικό κέντρο θα λειτουργήσει πλήρες σε λίγες μέρες. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε το χιόνι που χρειαζόμαστε. Αυτή την ώρα το χιόνι έχει σκεπάσει τις πλαγιές του Χελμού και του χιονοδρομικού κέντρου. Οι επισκέπτες δηλαδή διασκεδάζουν πάνω στο χιόνι, αλλά δεν λειτουργούν ακόμα οι ναυατήρες και οι πίστες μας. Γιατί δεν είναι αρκετό το χιόνι. Πιστεύουμε την Κυριακή να έχουμε καλή χιονόπτωση. Η επερχόμενη κακοκαιρία πάντως θα ρίξει και άλλο τη θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα, με τις χιονοπτώσεις το Σαββατοκύριακο να ξεκινούν από τις ημιωρινές περιοχές από τα 600 μέτρα υψόμετρο. Τα μηχανήματα της περιφέρειας θα βρίσκονται σε επιφυλακή προκειμένου να επέμβουν εφόσον χρειαστεί. Αναμένονται όμως τις προσεχείς μέρες χιονοπτώσεις σε χαμηλότερο υψόμετρο στην ημιωρινή και ορεινή ζώνη. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και η πολιτική προστασία είναι σε επαγρύπνηση. Τα μηχανήματα χιονιστικά αλάτι υπάρχει στους σταθμούς, ώστε με το πρώτο χιόνι οι δρόμοι να καθαριστούν αυτόματα, ώστε οι πολίτες να μπορούν να επισκεφθούν τις ορεινές περιοχές. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία θα φέρει από τα βόρεια ψυχρές αέριες μάζες αργά τη νύχτα της Παρασκευής, με τη θερμοκρασία να πέφτει κατακόρυφα έως και το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ θα σημειωθεί παγετό στα επιρωτικά τόσο τις πρωινές όσο και τις βραδινές ώρες. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να συνδεθούμε με τον προγνώστη καιρού του forecastweather.gr, τον κύριο Γιάννη Σταματάκη, για να μας δώσει τα τελευταία στοιχεία που υπάρχουν. Οι πρώτες νυφάδες φαίνεται ότι έχουν πέσει ήδη στα βόρεια προάστια της Αθήνας και φαίνεται ότι θα έχουμε και συνέχεια. Έτσι δεν είναι κύριε Σταματάκη, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Να τονίσουμε. Λευκή πρωτοχρονιά φαίνεται ότι θα κάνουμε όμως. Ακριβώς. Σε αρκετές περιοχές, αλλά κυρίως της ανατολικής χώρας. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε να πούμε ότι στην Αθήνα χιόνισε μόνο στην Πάρνηθα πάνω από τα 1200 μέτρα με 1100 μέτρα υψόμετρο. Εξασθένησαν τα φαινόμενα στα ορεινά και από αύριο θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο μεσημέρι. Από το Σάββατο μεσημέρι και μετέπειτα θα έχουμε βροχοπτώσεις στα παιδινά της Τεράς, της Ανατολικής και Κεντρικής Πελοποννήσου, της Εύβοιας και από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα. Πάμε να πούμε για τις χιονοπτώσεις. Θα έχουμε πολύ πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Εύβοιας πάνω από τα 300 με 400 μέτρα υψόμετρο. Στην Πελοπόννησο, Ανατολική Πελοπόννησο κυρίως, στα ορεινά της Κορίνθου, της Αρκαδίας και της Αχαΐας, ανατολικά δηλαδή από το ύψος του Αιγαίου και πιο πάνω. Στην περιοχή της Αιγιάλιας. Δεν άκουσα. Στην περιοχή της Αιγιάλιας. Ναι, η περιοχή Αιγιάλιας είναι πολύ σωστά. Να πούμε ότι σε περιοχές όπως είναι τα Τρίκαλα Κορινθίας,
η Δημητσάνα, η Ζαρούχλα, το Μένα, Λοζίδια κτλ. Θα έχουν πολύ πυκνές χιονοπτώσεις από τα ξημερώματα της Κυριακής. Όσοι κινηθούν στα ορεινά της Κορυνθίας, Αχαΐας και Αρκαδίας να έχουν μαζί τους αντιληστικές αλυσίδες, τα φαινόμενα θα είναι πολύ έντονα, οι χιονοπτώσεις θα είναι πολύ πυκνές. Στη συνέχεια στην υπόλοιπη Ελλάδα, στη Στερά, Φιώτιδα, Βιωτία και τα βόρεια και δυτικά του νομού Αττικής θα έχουν πάρα πολύ πυκνές χιονοπτώσεις. Όσοι κινηθούν προς Λαμία, στο επαρχιακό δίκτυο Αθηνών, Φιβών, Λιβαδιάς και Λαμίας, να έχουν μαζί τους αλυσίδες και τα φαινόμενα θα είναι πολύ τοπικά έντονα, Κυριακή και Δευτέρα. Για την Αττική θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις στα ορεινά πάνω τα 400-500 μέτρα υψόμετρο και υπάρχει πιθανότητα να χιονίσει και πιο χαμηλά. Αυτό θα φανεί πιο αναλυτικά αύριο. Πάντως τα πιο έντονα φαινόμενα θα είναι από το ύψος τα νότια τμήματα της Θεσσαλίας, τη Στερά, την Εύβοια και την κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο. Εκεί φαίνεται να είναι τα πιο έντονα φαινόμενα και οι πιο πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Επομένως, φαίνεται ότι ο χειμώνας έστω και καθυστερημένα ήρθε με άγριες διαθέσεις. Από ό,τι φαίνεται, πυκνές χιονοπτώσεις μας είπατε. Προσοχή λοιπόν σε όσους σκοπεύουν να κινηθούν με τα αυτοκίνητά τους στις συγκεκριμένες περιοχές, να έχουν μαζί τους αντιληστικές αλυσίδες και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον δρόμο, γιατί φαντάζομαι και τις βραδινές ώρες θα υπάρχει παγετός, έτσι κύριε Σταματάκη. Θα υπάρξει αναλυτικά παγετός μετά την Δευτέρα που θα έχουμε ξαστεριά και ξασθένεια των φαινομένων σε όλα τα ορεινά και μερινά της κεντρικής και νότιας Ελλάδος και να πούμε θα ενισχυθούν και άνεμοι στο Αιγαίο. Βόρειες βορειοανατολικές εμφύσεις 6 με 7 και τοπικά 8 με 9 μποφόρ και δυτική βορειοδυτική στο Ιόνιο 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ. Όσοι να ταξιδέψουν Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη προς Κυκλάδες, βορειοανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα να μιλήσουμε με τα κατατόπιση λιμεναρχία γιατί ίσως έχουμε απογορευτικό απόπειρο. Μάλιστα. Σημαντικό και αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σταματάκη για την ενημέρωση που μας δώσατε. Καλώς βράδυ. Αλλάζουμε θέμα κυρίες και κύριοι. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία της Ελστάτ για την υπογεννητικότητα στη Δυτική Ελλάδα. Οι θάνατοι είναι πολύ περισσότεροι από τις γεννήσεις. Ουσιαστικά το 2018 χάθηκε από το χάρτη μια μικρή Κωμόπολη. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου καθώς όπως δείχνουν τα στοιχεία και στο μέλλον οι γεννήσεις θα συνεχίσουν να είναι λιγότερες από τους θανάτους. Γερνάμε για τα καλά στη Δυτική Ελλάδα με τους θανάτους να είναι αρκετά περισσότεροι από τις γεννήσεις σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2018. Η δημογραφική κρίση, δηλαδή η μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα που ξεκίνησε από τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας, συνεχίζεται απρόσκοπτα. Στη μείωση αυτή συμβάλλει σημαντικά το ισοζύγιο γεννήσεων και θανάτων που είναι όλο και περισσότερο αρνητικό. Τίθεται έτσι ένα ερώτημα κατά πόσο οι θάνατοι που είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια θα συνεχίσουν να υπερτερούν και στο μέλλον, με αποτέλεσμα το φυσικό ισοζύγιο να παραμένει αρνητικό. Δεν γεννάνε τα νέα ζευγάρια, δεν κάνουν παιδιά. Φταίει η ακρίβεια, σκεφτόνται πάρα πολύ το μέλλον των παιδιών τους. Είναι άσχημο, είναι άσχημο. Συνήθως κάνουν ένα παιδάκι και το κάνουν και αργά. Αφού δεν υπάρχει δραχμή, ευρώ, τι να παντρευτεί άλλο να κάνει παιδιά. Αυτά να σταματούν οι κυβερνώντες μας. Πρέπει να κάνει κάτι η πολιτεία. Η πολιτεία πρέπει βέβαια να δώσει χρήματα, να δώσει εργασία καταρχάς στον κόσμο. Να πούμε να υπάρχει ευημερία και εργασία, να μπορεί να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά. Ο αριθμός των γεννήσεων στη Δυτική Ελλάδα για το 2018 έφτασε τις 5.020, τη στιγμή που οι θάνατοι στο σύνολό τους έφτασαν τους 7.565. Είχαμε δηλαδή πάνω από 2.500 περισσότερους θανάτους σε σύγκριση με τις γεννήσεις, ένας αριθμός που θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε μια μικρή Κωμόπολη, η οποία εξαιτίας του δημογραφικού προβλήματος που υπάρχει, χάθηκε ξαφνικά από τον χάρτη. Είναι κάτι το οποίο οφείλεται στις καινούργιες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στην κοινωνία μας, στους ρυθμούς της ζωής μας και τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον έχει επιδεινωθεί από την οικονομική δυσπραγία που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας είναι αποκαλυπτικά και ισχύουν και για τους τρεις νομούς. Στην Αχαΐα το 2018 είχαμε 2.553 γεννήσεις σε μια χρονιά που οι θάνατοι έφτασαν τους 3.257. Στην Ετελοκαρνάνια τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα. Οι γεννήσεις εκεί το 2018 έφτασαν τις 1.493, τη στιγμή που οι θάνατοι ήταν 2.456. Δείχνουν κανένα ενδιαφέρον οι σημερινές κυβερνήσεις για το αν θα λυθεί το δημογραφικό. Όχι. Εγώ έχω πρόβλημα στο σπίτι μου. Η κόρη μου είναι μορφωμένη και δεν μπορεί να δουλέψει. Και το δεν μπορεί να δουλέψει γιατί δεν μπορεί να αφήσει κάπου το παιδί. Στην Ηλία οι γεννήσεις το 2018 έφτασαν μόλις τις 976 και οι θάνατοι τους 1852. Μου αρέσουν οι γεννήσεις περισσότερες και λιγότερο αυτοί που δεν έχουν. Αλλά μέσω τόσο είναι τα δανείματα ζωής Θεού αυτά. Δεν μπορεί να έχει κανείς την απέτηση. Ναι, θέλει, αλλά δεν μπορεί.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η τάση αυτή δεν πρόκειται να αναστραφεί τα επόμενα 30 χρόνια. Απλώς είναι δυνατόν, εάν οι γεννήσεις σταθεροποιηθούν ή στην ευνοϊκότερη των περιπτώσεων αυξηθούν, το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων στη χώρα μας να περιοριστεί. Σίγουρα είναι και βαθιά πολιτικό θέμα το ζήτημα το δημογραφικό, το οποίο πρέπει να το δουν οι πολιτικοί μας. Και θα πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς είναι χρονιά μετασχηματισμού του 2020 για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου της ΚΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τα βλέμματα στρέφονται πλέον στα μέσα του Μαΐου, οπότε και θα διεξαχθεί το τρίτο συνέδριο του κόμματος. Ήδη ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για ένα κόμμα που φιλοδοξεί να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της προοδευτικής παράταξης. Όλα αυτά μέσα και στις εξελίξεις που θα υπάρξουν για την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά φυσικά και για τα ελληνοτουρκικά. Η πρώην αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Αναγνωστοπούλου, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, κύριε Γιαπρακά. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και αγωνιστικότητα. Λοιπόν, το 2020 από ό,τι φαίνεται θα είναι μια χρονιά ορόσημο και μετασχηματισμού ίσως για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι στις 14 με 17 Μαΐου προγραμματίζεται το τρίτο συνέδριο του κόμματος, όπου ο κύριος Τσίπρας ήδη μιλά για μια προοδευτική συμμαχία για την αριστερή ραχοκοκαλιά του πολιτικού σκηνικού της χώρας. Όπως ήδη το είπε στις 7 Ιουλίου, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, του εκλογικού αποτελέσματος, ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι προχωράει στο συνέδριο, στο τρίτο συνέδριο που θα γίνει το Μάιο, και στο Πολιτικό Συμβούλιο προχτές αποφασίσαμε τα στάδια μέχρι το συνέδριο, και αυτά είναι το άνοιγμα, η διεύρυνση στην κοινωνία, όλος αυτός ο κόσμος που μας ψήφισε και που δεν είναι στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, να στοιχηθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία, αλλά και η κοινωνία να έρθει στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως όλα δείχνουν, ένα μεγάλο προοδευτικό μέτωπο με πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ είναι παραπάνω από αναγκαίο αυτές τις εποχές που διανύουμε, και για λόγους κοινωνικούς και για λόγους ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για λόγους δημοκρατίας. Έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, κυρία Αναγνωστοπούλου, την αυτοκριτική του, δεδομένου ότι η κάλπη των εκλογών, οι εκλογές δείξανε ότι γίνανε κάποια πράγματα λάθος. Έχει γίνει αυτοκριτική προκειμένου αυτά τα σφάλματα να διορθωθούν για την επόμενη μέρα? Γίνεται και στα όργανα και θα γίνει και στο συνέδριο αυτοκριτική, αλλά θεωρώ ότι παρόλα τα λάθη, και είναι αδύνατο να πει κανείς ότι έχει κυβερνήσει επί 4,5 χρόνια και δεν έχει κάνει λάθη, παρόλα τα λάθη θεωρώ ότι η κοινωνία καταλαβαίνει ότι το πρόγραμμα το κυβερνητικό του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και μέσα στο μνημόνιο, είχε κοινωνικό πρόσημο. Είχε πρόσημο διευκόλυνσης και προοπτικής για την ίδια την κοινωνία. Θα δούμε επομένως τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα να στρέφονται προς αυτές ακριβώς τις κατευθύνσεις και σε σύγκρουση πάντα με την κυβερνητική πολιτική. Εμείς έχουμε πει ότι θα κάνουμε επικοδομητική αντιπολίτευση και αυτό έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε μέχρι τώρα. Αυτό όμως που φαίνεται είναι ότι κοινωνικά δικαιώματα περιστέλλονται ή περικόπτονται απολύτως. Είδαμε το κοινωνικό μέρισμα για παράδειγμα. Και θα σας πω, κύριε Γιαπρακά, κυκλοφορούσα στην Πάτρα αυτές τις μέρες και από πολλούς εμπόρους άκουσα ένα πράγμα, ότι φάνηκε η μη διανομή του μερίσματος. Στην αγορά, λέτε. Στην αγορά. Φάνηκε πάρα πολύ και το άκουσα από εμπόρους που δεν το περίμενα, που δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα μάλλον το αντίθετο. Άρα λοιπόν, αυτό που έγινε, ενώ έχει απόθεμα το κράτος, ενώ θα μπορούσαν να διανεμηθούν τα χρήματα με ένα διαφορετικό τρόπο, να επωφεληθεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, είδαμε ότι τελικά το μεγάλο μέρος του δημοσιονομικού χώρου που υπήρχε κατευθύνθηκε προς τα εκεί όπου δεν το έχουν ανάγκη, στα υψηλά εισοδήματα. Τώρα, για τον ΣΥΡΙΖΑ λέμε ότι η χρονιά θα είναι ορόσημο. Ωστόσο, βλέπουμε ότι οι όποιες τάσεις μπορεί να υπάρχουν μέσα στο κόμμα, πώς θα λειτουργήσουν, τι βλέπετε εν ώψη του συνεδρίου? Κοιτάξτε, πάντα συζήτηση, διάλογος, ακόμα και αντιπαραθέσεις είναι υγιές πράγμα για ένα δημοκρατικό κόμμα, και αυτά θα γίνονται όπως γινόντουσαν, θα εξακολουθήσουν και θα γίνονται. Ένα έχουμε συνείδηση όλοι όμως μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θέλουμε πραγματικά επαναπολιτικοποίηση της κοινωνίας
με όχημα το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τα πράγματα έτσι όπως πηγαίνουν, αυτό το αυταρχικό κράτος που προσπαθεί να στήσει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ό,τι χειρότερο για την κοινωνία. Και θα μου επιτρέψετε εδώ, επειδή και ο Ινδαρές είναι συμπολίτης μας, έχουμε τουλάχιστον, είναι από εδώ, από την Πάτρα, σκηνοθέτης ο οποίος συνελήφθη μέσα στο σπίτι του από αστυνομικούς με την κατηγορία ότι δεν επέτρεψε ο αστυνομικός. Είναι η κορυφή του παγόβουνου. Δηλαδή το να μπαίνει η αστυνομία χωρίς να έχει εισαγγελική εντολή στο σπίτι του οποιοδήποτε, αυτό μία κοινωνία πρέπει να αντιθέτει σε εγρήγορση. Δεν δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας, ούτε προστασίας, ούτε υπεράσπισης των δικαιωμάτων των πολιτών όταν η αστυνομία μπορεί να μπουκάρει έτσι. Ούτε μπορεί να δημιουργήσει ασφάλεια στους πολίτες το γεγονός ότι οι διαδηλώσεις περιστέλλονται πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται. Είναι πρόθεση της κυβέρνησης να αλλάξουν όσα γνωρίζαμε για το ζήτημα της διαδήλωσης και το πώς διοργανώνεται μια πορεία, έτσι. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό, κύριε Γιαπρακά, είναι ότι η διαδήλωση πάντα σε όλο το δημοκρατικό κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι αυτό που λέμε ο διάλογος της κοινωνίας με τους θεσμούς. Είναι το μέσο για να πιέζει η κοινωνία μέσω των διαδηλώσεων τους θεσμούς. Δεν μπορεί αυτό το δικαίωμα, μείζον δικαίωμα στη δημοκρατία, να μπαίνει σε περιορισμούς και σε κριτήρια τα οποία δεν ξέρουμε πού μπορούν να οδηγήσουν. Δεν μπορούν μερικές δεκάδες, λέει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, να ενοχλούν τους πολλούς. Κοιτάξτε, μερικές δεκάδες και τώρα, όταν γίνονται διαδηλώσεις στην Αθήνα, τις περισσότερες φορές όταν είναι δεκάδες, περιορίζονται σε πεζοδρόμιο. Το να νομοθετήσεις το πώς θα γίνονται οι διαδηλώσεις, ότι πρέπει να ανακοινώνονται, ότι πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος διαδήλωσης κλπ. Αυτά είναι μέτρα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας. Και θέλω να τονίσω ένα πράγμα, γιατί μπορεί οι συμπολίτες μας να λένε ταλαιπωρούμαστε, κάνουμε, φτιάχνουμε. Πρέπει να μάθουμε, να ξέρουμε, να ξεχωρίζουμε από πού ταλαιπωρούμαστε πραγματικά. Δηλαδή, από την Νοβάρτης ταλαιπωρήθηκε αυτή η χώρα. Από τη διαφθορά και τη διαπλοκή ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έφτασε στη χρεοκοπία. Δεν έχει ταλαιπωρηθεί από τις διαδηλώσεις και αλίμονο μετά από μία δεκαετή κρίση να μην μπορεί ούτε να διαδηλώσει ο πολίτης, γιατί περιορίζει ή δημιουργεί οικονομικό πρόβλημα, όπως είπαν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε αυτά η Νέα Δημοκρατία θα μας βρει αντιμέτωπη και σε αυτά ακριβώς πρέπει να φτιαχτεί αυτό το προοδευτικό μέτωπο, αριστερό ριζοσπαστικό μέτωπο, εναντίον μιας δεξιάς που φαίνεται απενεχοποιημένη δυστυχώς. Δηλαδή, ξεχνάει, διαγράφει τη μεταπολίτευση. Κύριε Αναγνωστοπούλου, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Μέτσοβο, εκεί όπου όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα πάρει και τις αποφάσεις του και για το ζήτημα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Στο σχόλιο σας. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι δεν υπήρχε λόγος τώρα να γίνει αναστάτωση για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Προκόπης Παυλόπουλος έχει κάνει μία θητεία, θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει και δεύτερη θητεία, να συνεχίσει και να ανανεωθεί, και θεωρώ ότι θα είχε τη συνένεση όλου του πολιτικού συστήματος, να μην μπούμε σε τέτοιες περιπέτειες, ονοματολογίες κλπ. Φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει άλλη άποψη και μάλλον θέλει λίγο να συνενώσει τα κομμάτια της Νέας Δημοκρατίας, γιατί άλλοι θέλουν το Σαμαρά, άλλοι θέλουν τον Καραμαλή. Θέλει λοιπόν να τακτοποιήσει λίγο τα του οίκου του. Αρκεί αυτά τα του οίκου του να μην έχουν αντίκτυπο σε όλους εμάς τους υπόλοιπους. Δεν είναι όμως η στιγμή, δεν υπάρχει κανένας λόγος η χώρα να ταλαιπωρηθεί για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, αφού έχουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας που έχει κάνει μέχρι σήμερα πολύ καλά τη δουλειά του. Και ένα σχόλιο, κυρία Αναγνωστοπούλου, θα ήθελα για τα ελληνοτουρκικά, για τις εξελίξεις που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο. Βλέπουμε πλέον την Τουρκία να αρχίζει να μπαίνει διπλωματικά και στην Βόρεια Αφρική. Και δεδομένου της ακαδημαϊκής σας καριέρας που έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με την γείτονα χώρα και την θητεία σας ως αναπληρώτερη Υπουργός Εξωτερικών, το σχόλιο σας για το ζήτημα αυτό. Η Τουρκία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, κυρίως από το 2016 και μετά,
έχει πάρει ένα δρόμο που αποκλεί ή περιορίζει, θα έλεγα καλύτερα, τους δρόμους της συνένεσης και της συνεννόησης με γειτονικές χώρες όπως είναι η δική μας. Βλέπουμε ότι αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας δημιουργεί, είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης για την περιοχή. Εμείς πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά να εξακολουθήσουμε να παίζουμε το ρόλο του παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης. Η Τουρκία μπλέκεται σε ένα μεγάλο παιχνίδι που είναι αυτό της Λιβύης, μπαίνει εκεί, ενισχύει τη μία δύναμη εναντίον της άλλης, ενώ στη Λιβύη έπρεπε να ειρηνεύσουν τα πράγματα και αυτό λειτουργεί αποσταθεροποιητικά για όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Ελπίζω, εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί και εδώ υπάρχει εθνική ομοψυχία και εθνική συνένεση. Κριτική κάνουμε και θα κάνουμε στη Νέα Δημοκρατία όπως μας κάνει και αυτή και αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Αλλά συμφωνούμε όλες οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις σε ένα πράγμα. Ότι με την Τουρκία θέλουμε συνεννόηση, θέλουμε να αρχίσουν οι διερευνητικές επαφές όλα αυτά, αλλά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να βάλουμε και σε κίνδυνο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και αυτό είναι απόφαση για όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις. Κύριε Αναγνωστοπούλο, σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Και εγώ, κύριε Γιαπρακά, επίσης. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς φουντώνουν οι αντιδράσεις κατοίκων και αρχών για την πιθανότητα αξιοποίησης του πρώην εργοστασίου Αιγαίων στο επιτάλιο της Ηλίας από την κυβέρνηση ως χώρος φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Ο Δήμαρχος Πύργου εξέφρασε την αντίθεσή του στη δημιουργία hot spots στην περιοχή και δήλωσε πως εάν η κεντρική εξουσία δεν σεβαστεί την τοπική κοινωνία, θα υπάρξουν κινητοποιήσεις. Ναι, στην φιλοξενία, όχι στις δομές, είπε ο Δήμαρχος Πύργου, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην διαμόρφωση κλειστού κέντρου φιλοξενίας προσφύγων μεταναστών στον χώρο του πρώην εργοστασίου Αιγαίων στην περιοχή του Επιταλίου. Τα σενάρια φούντωσαν και πάλι για την αξιοποίηση του χώρου αυτού από την κυβέρνηση για την φιλοξενία χίλιων και πλέον ανθρώπων, με τις αντιδράσεις σε όλη την Ηλία να είναι έντονες. Όλοι οι φορείς της περιοχής, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, οι τοπικές κοινότητες του πρώην Δήμου Βόλακος και όλοι οι σύλλογοι της περιοχής έχουν εκφράσει την άργησή τους. Ναι στη φιλοξενία, όχι στις δομές. Το πρώην εργοστάσιο Αιγαίων είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που διαθέτει μεγάλα κτίρια βιομηχανικού χαρακτήρα, αλλά δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για την στέγαση αυτών των ανθρώπων σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πύργου. Για τον λόγο αυτό, ο κ. Αντωνακόπουλος είχε συγκαλέσει και Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο και ακούστηκε πως δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο αλκατράζ στο επιτάλιο. Το να φυλακίζουμε ανθρώπους σε τέτοιες απάνθρωπες σκληρές συνθήκες είναι λάθος. Ιστορικό για την περιοχή μας, αντιβαίνει κάθε έννοια ανθρωπισμού, δεν εξυπηρετεί τίποτα, ημιμόλων την επιθυμία της Βόρειας Ευρώπης να κρατήσει στα δικά μας εδάφη όλους αυτούς τους είτε πρόσφυγες είτε μετανάστες. Ο Δήμαρχος Πύργου δήλωσε πως θα υπάρξουν κινητοποιήσεις σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν σεβαστεί την άποψη της τοπικής κοινωνίας. Ο ίδιος δήλωσε πως γι' αυτό το θέμα θα κατέβει ο λαός στο δρόμο, καθώς ήδη στο επιτάλιο η κατάσταση είναι εκρηθμή. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό δελτίο που ξεχωρίζουν δύο ειδήσεις. Η μία έχει να κάνει με την περιοχή της Αχαΐας και η άλλη με την περιοχή της Καλαμάτας. Θα καλησπερίσουμε την Εύα Στρατή και την Στέβη Κουτσουδάκη προκειμένου να δούμε τα θέματα αυτά. Καλησπέρα Εύα, καλησπέρα Στέβη. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το περιστατικό που είχαμε στην Πάτρα, Εύα, όπου με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο βρέθηκε μια γυναίκα στην Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου, υποδεικνύοντας μάλιστα και ως δράστη τον πρώην σύντροφό της. Έτσι, και η υπόθεση περιπλέκεται, καθώς σήμερα έκανε και καταγγελία για βιασμό. Ακριβώς, καλησπέρα Νίκο, κυρίες και κύριοι. Πρώτα βίασε και μετά μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του ένας 39χρονος άνδρας χθες το βράδυ στην περιοχή Δρέπανο στο Ρίο Πατρών. Σύμφωνα με τόσα κατήγγειλε σήμερα το πρωί στην αστυνομία η συγκεκριμένη γυναίκα, είχαν έναν άγριο καυγά χθες με τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος την βίασε και στη συνέχεια την τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο. Την εγκατέλειψε εμόφυρτη και στην συνέχεια πήγε στον οφόρο του ΕΚΑΒΟ που παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα, την μετέφερε στο νοσοκομείο όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο δράστης, να πούμε ότι συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ η αστυνομία έχει διατάξει και ιατροδικαστική εξέταση. Μάλιστα, πάμε και στη Στέβη Κουτσουδάκη για να δούμε τι νεότερα υπάρχουν από την υπόθεση της 24χρονης που άφησε το νεογέννητο παιδί της σε κάδο απορριμμάτων. Στέβη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Νίκο, κυρίες και κύριοι, και να παραδοθεί στις αρχές στους συνηγόρους της Κώστα Κρόμπα και Νίκο Μουτεβελή. Οποιοδήποτε υλικό έχουν καταγράψει κάμερες είτε των σπιτιών της περιοχής είτε των καταστημάτων στη διασταύρωση των οδών Αριστοτέλους και Κανάρη το βράδυ της 3ης προς Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, ζητά λοιπόν μέσω των δικηγόρων της 24χρονη, η οποία κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκποθέσεως σε βάρος του 5 ημερών αγοριού που γέννησε. Η ίδια να πούμε ότι βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να συνεδριάσει το Δικαστικό Συμβούλιο της Καλαμάτας μετά τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ εισαγγελέα και ανακρίτριας για την προφυλάκησή της ΣΥΜΗ. Η 24χρονη εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι άφησε το παιδί μέσα στη χάρτινη σακούλα πάνω στον πέτρινο υπόγειο κάδο. Να θυμίσουμε έτσι λίγο το χρονικό της ιστορίας. Η 24χρονη πήρε λοιπόν εξιτήριο εκείνη την ημέρα το πρωί της Τρίτης, η οποία ταξίδεψε μέχρι την Αθήνα, προκειμένου εκεί να συναντηθεί με τον πατέρα του παιδιού της. Ωστόσο, αυτό δεν μπόρεσε να γίνει. Γύρισε πίσω απελπισμένη και απογοητευμένη. Η ίδια υποστήριξε ότι περιπλανήθηκε στους δρόμους της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, όπου κάποια στιγμή εκεί στην διασταύρωση των οδών Αριστοτέλους και Κανάρη άφησε το παιδί πάνω στον υπόγειο πέτρινο κάδο μέσα σε μια χάρτινη σακούλα. Η ίδια επίσης υποστήριξε ότι παρέμεινε για λίγη ώρα μέχρι να δει αν θα πάρει κάποιος αυτή τη χάρτινη σακούλα. Ωστόσο, δεν κάθισε μέχρι το τέλος για να δει το τι ακριβώς συνέβη. Να πούμε ότι μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο, καθώς στη συγκεκριμένη γειτονιά κατά πάσα πιθανότητα να μην υπάρχουν κάμερες ούτε στα σπίτια αλλά ούτε και στα καταστήματα. Να πούμε ότι τις επόμενες ημέρες το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφασίσει την προφυλάκηση της ή όχι, και προς το παρόν είναι σε κατοίκον περιορισμό σε φιλικό της σπίτι. Και να πούμε ότι στην ομολογία της το Σάββατο κατονόμασε και τον πατέρα του αγοριού, ο οποίος σύμφωνα πάντα με την ίδια αδιαφόρησε πλήρως, και γι' αυτό το λόγο θα του ζητηθούν εξηγήσεις όταν θα κληθεί και ο ίδιος να καταθέσει. Στέβη, σε ευχαριστώ πολύ για τις λεπτομέρειες που μας έδωσες. Σέβα Στρατή, σε ευχαριστώ και εσένα. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Σε πλήρη εξέλιξη τώρα βρίσκονται τα έργα ανάπλασης του Σκορπιού σε ένα υπερπολιτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα VIP κατηγορίας. Ο εκπρόσωπος της οικογένειας Ριμπολόβλεφ μιλά αποκλειστικά στο Ιόνιαν για την πορεία της επένδυσης, τονίζοντας ότι το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης του project που αναμένεται να φέρει νέο αέρα στο Ιόνιο δεν είναι αυστηρό, μιας και πρώτος στόχος της οικογένειας του Ρώσου Μεγιστάνα είναι η διασφάλιση της ποιότητας. Το νησί στο οποίο έζησε τον έρωτά του με την Μαρία Κάλλας και την Τζάκι Κένεντι ο Νάσης μεταμορφώνεται σε ένα υπερπολιτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα VIP κατηγορίας. Οι εργασίες για την ανάπλαση του Σκορπιού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, μετά και την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης για τις επενδύσεις σε όλα τα τμήματα και τις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος τον Ιούλιο του 2019. Από τότε, βαριά μηχανήματα και συνεργεία έχουν αναλάβει το πρώτο lifting στην σύγχρονη ιστορία του νησιού, που το 1963 είχε αγοράσει ο Αριστοτέλης Ωνάσης. The most important result of the current year for the project of Scorpios is the fact that finally, in July of this year, we have obtained the presidential decree on the procedure of SKC. And this only became possible because of the personal involvement of Karina Grafanaki and her office. Ριμπολόβλεφ προχωράει στην υλοποίηση επένδυσης 160 εκατομμυρίων ευρώ για την μεταμόρφωση του νησιού σε έναν από τους λιγοστούς υπερπολιτελείς προορισμούς αναψυχής πανευρωπαϊκά. Το τελικό σχέδιο για το νέο Σκορπιό βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία. Ωστόσο, ο μύθος του Ωνάση θα παραμείνει ζωντανός, όπως η Ροζ Βίλα που τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί σε μουσείο στη μνήμη του Έλληνα Κρίσου. Το σπίτι στην παραλία θα αλλάξει όψη, ενώ θα χτιστούν ακόμη 12 βίλες και θα δημιουργηθεί ένα κεντρικό συγκρότημα δύο επιπέδων με 7 σουίτες, πισίνες, τεχνητή λίμνη, έναν αθλητικό πολυχώρο και σπα. Προς το παρόν έχουν ξεκινήσει τα έργα υποδομών ώστε να γίνει προετοιμασία κατασκευής των νέων κτηρίων, γι' αυτό και το νησί καθημερινά γεμίζει με εργάτες. Το χρονοδιάγραμμα δεν είναι αυστηρό, καθώς πρώτο μέλημα της οικογένειας είναι η ποιότητα. As to the project, I'd want to underline that there are a lot of rumors that we are going to do this in 2 years, 3 years. The truth is that we are going to use the new technologies, we are going to use the new materials, we are going to do the really nature-oriented project, and we want to have the best result at the end. So, if we will need for this 2 years, 3 years, we will do it in 2-3 years. If we will need more, 5 years, 7 years,
We will do it in 5-7 years. Ο Σκορπιός είναι ένας επίγειος παράδεισος και θα παραμείνει, καθώς όσα έργα γίνουν είναι προτεραιότητα για την οικογένεια να εναρμονίζονται με το περιβάλλον. Στο νησί θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονες τεχνολογίες που αφορούν κυρίως το κομμάτι των ενεργειακών συστημάτων, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότερες μετακινήσεις στον Σκορπιό γίνονται ήδη με ηλεκτρονικά αυτοκίνητα. As to this year, we are proceeding with reinforcement of the structure, infrastructure of the island. First of all, of the roads and the ports. Also, we are proceeding with the preparation of the excavation basement for the further construction. And as soon as we have more news, we will provide them to the media in order everybody can see how the progress is. Η επένδυση θα δώσει μια ανάσα ζωή σε όλο το Ιόνιο, καθώς ο Σκορπιός θα αποκτήσει και πάλι την έγκλη του παρελθόντος. Στόχος είναι το πολυτελές ριζόρτ που θα κατασκευαστεί να χρησιμοποιηθεί καταρχήν για την οικογένεια του Ρώσου Μεγιστάνα και τους καλεσμένους της και σε βάθος χρόνου να ενοικιάζεται σε κρίσους από όλο τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν, ο χρόνος μετά αντίστροφα για το κοινωνικό μέρισμα. Μόλις λίγες ώρες έχουν απομείνει για να μπορέσετε να κάνετε αιτήσεις για το βοήθημα ύψους 700 ευρώ. 264.000 αιτήσεις είχαν εγκριθεί μέχρι το πρωί, ενώ τα μεσάνυχτα η πλατφόρμα κλείνει και δεν αναμένεται να δοθεί άλλη παράταση. Ο φορετεχνικός, ο κύριος Γιώργος Ντούκας, είναι μαζί μας για να δούμε το τι ακριβώς γίνεται με το κοινωνικό μέρισμα. Λίγες ώρες, ό,τι προλάβουν τώρα μέχρι τις 12 μέχρι τα μεσάνυχτα, έτσι, όσοι ενδιαφερόνται. Ναι, είναι λίγες ώρες που έχουν απομείνει. Πρέπει όλοι και όσοι δικαιούνται να πάρουν το μέρισμα να προσπαθήσουν να κάνουν την αίτηση μέχρι τα μεσάνυχτα, γιατί διαφορετικά κλείνει η πλατφόρμα και δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν στη διαδικασία της αίτησης. Είναι ανοιχτή η πλατφόρμα αυτή την ώρα, γιατί είχαμε δει στις αρχές ότι υπήρχε πρόβλημα με το ίντερνετ, έπεφτε συνέχεια η πλατφόρμα. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα σήμερα? Σήμερα μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κάποια προβλήματα, γιατί ο κόσμος ο περισσότερος έχει κάνει ήδη τις αιτήσεις τους, έχουν εγκριθεί στις 264.000. Μετά τις διορθώσεις που κάνω όσον αφορά τα άτομα με αμαία, αυξήθηκε το ποσό των ατόμων που πήραν το επίδομα. Των δικαιούχων. Των δικαιούχων έχουν φτάσει γύρω στις 307.000 και από 175.000 εκατομμύρια ευρώ που είχε πει η κυβέρνηση έχουν φτάσει στα 215. Mm-hmm. Τώρα, κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει έστω και την τελευταία στιγμή την αίτησή του, τι πρέπει να κάνει, κύριε Ντούκα? Θα πρέπει να μπει με τους κωδικούς του στο TaxNet. Του TaxNet οπωσδήποτε και να έχει οπωσδήποτε και ένα λογαριασμό IBAN για να μπορέσει να τον δηλώσει και να μπορέσει να πάρει τα χρήματά του. Άρα μπαίνει στην ιστοσελίδα κοινωνικόμέρισμα.gr με τα στοιχεία του, τα φορολογικά, έτσι, αυτά τα οποία έχουν υποβληθεί στο TaxNet, και εκεί κάνει την αίτησή του για να διαπιστωθεί αν είναι δικαιούχος ή όχι. Ναι, βεβαίως, από εκεί γίνεται. Επίσης, όσοι έχουν κάνει ένσταση και δικαιούνται με κάποιες τελευταίες τροποποιήσεις που έχουν κάνει. Που έκανε το Υπουργείο όσον αφορά τα άτομα με αμαία και όσους είχαν υποβάλει εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις μέσα στην 7 ετία, θα μπορέσουν να δουν τα χρήματά τους όχι στις 30 και στις 31 που έχει πει το Υπουργείο, θα τις δουν μέσα στο Γενάρη. Μάλιστα. Δεν έχετε κάποια πληροφόρηση για πιθανή παράταση, κάτι τέτοιο? Κάποια πληροφόρηση όχι, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Υπάρχουν όμως δυσάρεστα νέα, κύριε Ντούκα, και για αρκετούς συνταξιούχους οι οποίοι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα για φόρους προηγούμενων ετών, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα είναι δυσάρεστα, γιατί όσοι συνταξιούχοι είχαν δικαιούνται αναδρομικά μέσα από δικαστικές αποφάσεις ή από τους εργοδότες τους για το έτος 2013 και δεν το δηλώσαν, είναι υποχρεωμένοι μέχρι τέλος του έτους να κάνουν τις συμπληρωματικές δηλώσεις, γιατί από διασταύρωση που έγινε μεταξύ των ασφαλιστικών ταμείων και της ΑΕΔ ανακαλύψαν περίπου 200.000 φορολογούμενους οι οποίοι δεν είχαν δηλώσει τα συγκεκριμένα αναδρομικά και είναι υποχρεωμένοι να τα δηλώσουν μέχρι τέλος του χρόνου. Και μάλιστα το Υπουργείο έχει δώσει και ειδική εντολή να γίνουν καθαρίσεις σύντομα προς τους προϊσταμένους των εφοριών για να μπορέσουν να πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν. Μάλιστα. Κύριε Ντούκα, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων του Ιόνιαν. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, πλήρης ανακαίνιση του κλειστού γυμναστηρίου της Μεσίνης προανήγγειλε ο Δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος. 155.000 ευρώ για έργα που θα αλλάξουν πλήρως την εικόνα του γηπέδου εξασφαλίστηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, με τα οποία θα δοθούν λύσεις σε προβλήματα που για χρόνια υπήρχαν στο κτίριο. Με 155.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Μεσίνης για έργα που αφορούν την ανακαίνιση του κλειστού γυμναστηρίου της πόλης. Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Μεσίνης Γιώργος Αθανασόπουλος, που μίλησε για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκο σε σχέση με την αποκατάσταση των ζημιών που έχει υποστεί το κλειστό γυμναστήριο της Μεσίνης. Δεν μείναμε στο να κάνουμε πυροσβεστικές κινήσεις και να χαλάμε κάποια χρήματα τα οποία δεν πιάνουν τόπο, γιατί είχαν γίνει τα προηγούμενα έτη κάθε χρόνο παρεμβάσει των 5-10.000 ευρώ, αλλά το αποτέλεσμα ήταν μηδενικό. Γιατί ακριβώς χρειαζόταν μια μεγάλη παρέμβαση. Έγινε αποδεκτό το αίτημά μας από το Υπουργείο Εσωτερικών. Με τα χρήματα αυτά φαίνεται πως θα γίνουν έργα αποκατάστασης της οροφής, μόνωσης, έργα στις υδροροές, τοποθέτηση λαμπτήρων LED, αντικατάσταση τμήματων του παρκέ, καθώς και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη. Τα προηγούμενα χρόνια στο κλειστό γυμναστήριο γίνονταν μικρές παρεμβάσεις. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό και έτσι χρειάστηκε να εξασφαλιστεί μια μεγαλύτερη χρηματοδότηση για να διορθωθούν τα σημαντικά προβλήματα που χρόνιζαν. Είναι μια θετική εξέλιξη γιατί θα λύσει οριστικά το πρόβλημα. Εμείς κάναμε υπομονή γιατί πραγματικά πιστεύαμε ότι το Υπουργείο θα ανταποκριθεί στο δίκαιο έτοιμά μας. Επιτέθηκε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Υπουργείο και τον Υπουργό για αυτή τη χρηματοδότηση και να είσαστε σίγουροι. Θυμίζουμε πως ένα από τα πλέον βασικά προβλήματα του κλειστού γυμναστηρίου της Μεσίνης ήταν η οροφή, μιας και σε πολλά σημεία υπήρχαν διαρροές με αποτέλεσμα κάθε φορά που έβρεχε να μπαίνουν νερά και να δημιουργούνται προβλήματα στα ηλεκτρολογικά του κτηρίου καθώς και στο παρκέ. Τον απολογισμό των 100 πρώτων ημερών της Δημαρχίας του έκανε ο Δήμαρχος Τρίπολης. Ο κύριος Διούμης μίλησε για τα έργα που έχει κάνει αυτές τις πρώτες ημέρες, δηλώνοντας πως βήμα-βήμα φέρνει εις πέρα στο σχέδιό του για την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου. Τον απολογισμό των πρώτων 100 ημερών στην διοίκηση του Δήμου έκανε ο Δήμαρχος Τρίπολης Κωστάς Διούμης. Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι οι ανάλογες παρουσιάσεις πεπραγμένων θα γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς για να έχουν οι πολίτες μια εικόνα για τα όσα συμβαίνουν στον Δήμο. Ο κ. Διούμης έκανε αναλυτική παρουσίαση των έργων που έγιναν ανά μήνα τόσο στην πόλη της Τρίπολης όσο και στα χωριά που πρέπει, όπως είπε, να έχουν ίση αντιμετώπιση. Τα χωριά για μας θα έχουν ισότιμη αντιμετώπιση. Όπως έχει και η πόλη. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην καθαριότητα των χωριών. Έγιναν πολλές παρεμβάσεις από τις ίδιες τις υπηρεσίες του Δήμου, από τις υπηρεσίες καθαριότητας, από την υπηρεσία Πρασίνου, σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Πρώτη προτεραιότητα για τον Δήμαρχο Τρίπολης ήταν η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο κ. Διούμης δήλωσε πως έργα καθαριότητας έγιναν σε όλη την έκταση του Δήμου με την αξιοποίηση των υπηρεσιών αλλά και των τεχνικών υποδομών που διαθέτει. Εμείς είχαμε δεσμευθεί ότι θα ασχοληθούμε να επαναφέρουμε την κανονικότητα στο Δήμο, αντιμετωπίζοντας προβλήματα που σε άλλους Δήμους θεωρούνται αυτονόητα και δεδομένα να έχουν λυθεί. Δυστυχώς σε εμάς ήταν ζητούμενο. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τις πρώτες μέρες, ήδη από το Σεπτέμβριο. Αναφέρω ενδεικτικά πλάκες και κράσπεδα αποκατάσταση στο ιστορικό κέντρο της πόλης, πλατεία Πετρινού, Τάσου Σεχιώτη, Εθνικής Αντίστασης, πλατείας Άρεος. Να πω ότι υπήρχαν πλάκες και πλακάκια σπασμένα για χρόνια, όχι για μήνες, για χρόνια, και δεν είχαν αντικατασταθεί και αντικαταστάθηκαν αμέσως από το Σεπτέμβριο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, αλλά και τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, στις οποίες η Τρίπολη θα έχει μια ξεχωριστή θέση. Είμαστε σε επαφή με το Ελλάδα 2021. Έχω τονίσει και σε προηγούμενη συνέντευξή μου ότι έχουμε σε επαφή και με τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, τον Γραμματέα της Βουλής που είναι και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ελλάδα 2021. Είμαστε σε επαφή και με την Επιτροπή αυτή. Θα συνεργαστούμε. Έχουν τη διάθεση, σύμφωνα αυτά που μας λένε, να τοποθετήσουν, γιατί έτσι το δικαιούνται, όπως είπα, την Τρίπολη στο κέντρο, στο επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων που θα κάνει η χώρα πλέον. Ο κ. Διούμης έκλεισε λέγοντας πως έχει συμφωνήσει με τους δημότες ένα πλάνο δουλειάς σε ένα ρεαλιστικό σχέδιο ανάπτυξης του τόπου, το οποίο θα υλοποιείται βήμα-βήμα. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην πρωτεύουσα της Πελοποννήσου, την Τρίπολη, και θα συνδεθούμε τώρα με τον Λάμπρο Λαμπρόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στην Αρκαδική πρωτεύουσα, για να δούμε και πώς είναι στολισμένη όμορφα. Καλησπέρα, Λάμπρο, χρόνια πολλά. Βλέπουμε όμορφες εικόνες πίσω σου, έτσι, από το κέντρο της Τρίπολης.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά από την Τρίπολη, που αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι 3 βαθμούς. 3 βαθμούς, έτσι. 3 βαθμούς. Η Τρίπολη δεν αστειεύεται και βέβαια δεν αστειεύεται ούτε τις ημέρες των εορτών. Παρ' όλα αυτά όμως, πάρα πολλοί κόσμος είναι έξω. Τα καταστήματα είναι γεμάτα. Η πόλη είναι στολισμένη πάρα πολύ ωραία για άλλη μια χρονιά και φέτος. Και αυτό που πρωτοτυπεί, θα έλεγα και εγώ τουλάχιστον δεν το έχω δει σε άλλες πόλεις, είναι ότι στους πεζόδρομους της Τρίπολης υπάρχουν δεντράκια, που όλα τα δέντρα εδώ στην Τρίπολη είναι φυσικά. Υπάρχουν δεντράκια τα οποία έχουν υιοθετηθεί από πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, έχουν στολιστεί και έτσι όλοι οι πεζόδρομοι, αλλά και η πλατεία, εκτός από την πλατεία Άριος, αλλά και η πλατεία Πετρινού, είναι στολισμένη από τους συλλόγους. Μια ωραία πρωτοτυπία που ο Δήμος έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να έχει βάλει μέσα στο παιχνίδι, θα λέγαμε, και τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους να υιοθετήσουν αυτά τα δεντράκια και να τα στολίσουν. Μάλιστα, όμορφες εικόνες λοιπόν και όμορφες πρωτοβουλίες, Λάμπρο, από τους τριπολιτσιώτες εκεί με τους συλλόγους, οι οποίοι υιοθετούν στην ουσία αυτά τα δεντράκια και τα φροντίζουν, τα στολίζουν, προκειμένου να ομορφύνουν και την πόλη τους. Μία σίγουρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία των Αρκάδων. Ο καιρός δεν ξέρω πώς είναι, μας είπες ότι έχει κρύο, αλλά δεν ξέρω αν έχει και χιόνι γύρω-γύρω στις βουνοκορφές. Έχει χιόνι και κρύο κάνει πάρα πολύ. Αλλά μπορώ να πω, επειδή η καταγωγή μου είναι εδώ από την Τρίπολη, οι Αρκάδες έχουν συνηθίσει το κρύο. Μπορεί εμείς να κρυώνουμε, αλλά εδώ θα έλεγα ότι κυκλοφορεί πάρα πολύ κόσμος χωρίς να φοβάται το κρύο. Μάλιστα. Όμορφες εικόνες λοιπόν από το κέντρο της Τρίπολης. Λάμπρος, ευχαριστώ πολύ για την απευθείας αυτή σύνδεση. Καλώς βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Η αποκατάσταση του μοναστηριού του 13ου αιώνα στα Αστροφάδια Ζακύνθου και το ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων είναι οι προτεραιότητες του Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου. Όπως ανέφερε, οι αρχές του τόπου θα πρέπει να ενδιαφερθούν ώστε να δώσουν άμεσα λύσεις. Τις 2 του προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα έθεσε ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος. Ο Μητροπολίτης μίλησε για την αποκατάσταση του μοναστηριού του 13ου αιώνα στα Στροφάδια, καθώς και για τον αγώνα που κάνει να παραμείνει ενεργό το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων του ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων στη Ζάκυνθο. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο, θα έλεγα, αισιοδοξίας, αλλά συγκρατημένης ορθοδοξίας. Αν δεν δω να εγκαθίστανται στο Στροφάδια τα συνεργεία, δεν μπορώ να πιστέψω τίποτα. Ο Μητροπολίτης ανέφερε ότι είναι αδιανόητο οι κυβερνήσεις να μην προχωρούν στην αποκατάσταση του μοναστηριού. Τα Στροφάδια είναι ένας πύργος του 13ου αιώνα και είναι αδιανόητο η οποιαδήποτε κυβέρνηση, η οποιαδήποτε πολιτική εκφράζει η οποιαδήποτε κυβέρνηση, να μείνει αυτός ο πύργος γκρεμισμένος. Θα είναι όνειδος για την ιστορική μνήμη των υπευθύνων αυτού του κράτους. Επίσης, ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος τόνισε πως οι αρχές θα πρέπει να ενδιαφερθούν για το ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων, καθώς, όπως αναφέρει, γίνεται μια προσπάθεια απαξίωσής του. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει όλοι να κινητοποιηθούν για να μην αφήσουν να υποβαθμιστεί και να κλείσει το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων. Δεν θα λειτουργήσει όπως πάει το πράγμα η σχολή συντήρησης. Το πανεπιστήμιο και τα λοιπά είναι όλα πομφόλιγες, έτσι. Και θα κλείσει εκείνο που χρόνια αγωνίστηκα, χρόνια συντήρησα, χρόνια διατήρησα. Το λέω σε πρώτο πρόσωπο, διότι όλα γίνανε με δική μου προσπάθεια. Τέλος, αναφέρθηκε και στο φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης Ζακύνθου, που βοηθά εκατοντάδες οικογένειες που έχουν πραγματικά ανάγκη. Με εκδηλώσεις στο κλίμα των ημερών για μικρούς και μεγάλους γιόρτασαν τον ένα χρόνο λειτουργίας τους στο Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά. Στόχος των υπευθύνων του Μουσείου για το 2020 να προσελκύσουν ακόμα περισσότερους επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή αλλά και τουρίστες. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του γιόρτασε το Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά. Με αρρωγό, τον Εμπορικό Σύλλογο της περιοχής οργάνωσε ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό εργαστήρι για τους μικρούς φίλους του και ξεναγήσεις για τους γονείς τους. Το μουσείο γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και οι δράσεις του για τα Χριστούγεννα είναι αφιερωμένες στα παιδιά. Ο Εμπορικός Σύλλογος βρίσκεται σήμερα εδώ
για να στηρίξει και να υποστηρίξει μια όμορφη δράση που γίνεται στο Μουσείο του κύριου Ηλιόπουλου με ένα καλλιτεχνικό εργαστήρι για μικρά παιδιά. Ο Εμπορικός Σύλλογος είναι παρόν σε κάθε δράση που γίνεται στην περιοχή των Φυγατρών. Καλλιτέχνες δημιούργησαν πρωτότυπα χριστουγεννιάτικα στολίδια, χρησιμοποιώντας κομμάτια ξύλου κατάλληλα κομμένα και διαμορφωμένα, και σχημάτισαν χριστουγεννιάτικες φιγούρες που έχουν την προσωπική σφραγίδα των συμμετεχόντων. Το 2019 ήταν η πρώτη χρονιά που λειτουργήσε το μουσείο και ήταν μια χρονιά πρόκληση για εμάς, γιατί είναι αρκετά δύσκολο να δημιουργήσεις ένα βιώσιμο πλάνο για ένα χώρο τέχνης στην επαρχία. Αν θέλω να κάνω τον απολογισμό, θα πω ότι ήμασταν πάρα πολύ επιτυχημένοι, γιατί καταφέραμε να έχουμε πάρα πολλούς ξένους επισκέπτες στο μουσείο, όπου έμαθαν την ιστορία του μουσείου, της οικογένειας, του φωτογράφου Πάνου Ηλιόπουλου. Στόχος για το 2020 είναι να καταφέρουν να προσελκύσουν στο χώρο του μουσείου επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Οι εκδηλώσεις για τα μικρά παιδιά θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες στο Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.